αμέσως μετά Λούνα, η ωραία κληρονόμος. Ποιος θα είναι ο νονός? Εμείς θα είμαστε οι νονοί. Καλώς. Αφού πήρατε αυτήν την απόφαση, ορκίζεστε να αναλάβετε την κατήγησή του για να γίνει ένας καλός χριστιανός? Ορκιζόμαστε. Και εσείς ως γονείς αυτού του παιδιού, ορκίζεστε να τον μεγαλώσετε μέσα στο πνεύμα της χριστιανικής κοινότητας? Ορκιζόμαστε. Παρακαλώ. Σε καλωσορίζω στην εκκλησία μας, Οκτάβιο. Και σε ευλογώ στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γονείς και νονοί, κάνετε όλοι το σταυρό σας. Ελάτε. Το φως αντιπροσωπεύει τον Κύριο που ξαναέφερε φως στον κόσμο. Όλοι έχουμε την ευθύνη να κρατήσουμε αναμένο αυτό το φως. Και μέσω του μυστηρίου της βάφτισης, μικρέ Οκτάβιο, η χριστιανική κοινότητα σε υποδέχεται με μεγάλη χαρά. Έλα αγάπη μου, έλα. Ποιος ήταν? Ο κυπουρός. Λοιπόν, τι θέλεις τώρα? Ροντρίγκο, σκεφτόμουν ότι εσύ και εγώ ίσως θα μπορούσαμε να πάμε στην Ισπανία για να βρούμε αυτό το γιατρό που ήθελες να μιλήσεις. Είσαι πολύ νέος ακόμα. Νέος για ποιο πράγμα? Για να μείνω ανίκανος? Ροντρίγκο, είμαι σίγουρη ότι αν καταφέρεις να ξεπεράσεις αυτό το πρόβλημα, όλη η ζωή σου θα αλλάξει. Σουζάνα, αυτό για την Ισπανία ήταν ψέμα. Τι? Το είπα για να πείσω τη Λούνα. Για να φύγουμε από τη χώρα. Και ο Μαουρίσιο να μην την πλησιάσει ποτέ ξανά. Όμως ό,τι και να κάνω πηγαίνει στράφη. Καλά, ίσως να μην είναι στην Ισπανία. Αλλά σε κάποιο μέρος θα υπάρχει κάποιος γιατρός που να μπορεί να σε βοηθήσει. Δεν μπορώ να χάσω άλλο χρόνο. Μα αυτό δεν είναι χάσιμο χρόνο, Ροντρίγκο. Σουζάνα, αν αυτό που ήθελες ήταν να μου κόψεις την όρεξη, το πέτυχες. Μαργαρίτα, δώσ' μου τον Οκτάβιο να τον ταΐσω, γιατί θα κρυώσει και το δικό σου φαγητό. Μην ανησυχείς, θα ζητήσω να μου το ζεστάνουν ξανά. Θέλεις να τον κρατήσω εγώ? Η Μαργαρίτα έχει πάρει πολύ σοβαρά το ρόλο της νονάς. Ναι, ο Ντάνι μου είπε ότι η Μαργαρίτα ξαφνιάστηκε γιατί νόμιζε ότι ο Μαουρίσιο θα ζητήσει από την Άλπα και τον Μπόρις να γίνουν νονοί. Ναι, αλλά η Λούνα έχει αποφασίσει ότι ο Ντάνι και η Μαργαρίτα θα είναι νονοί από τότε που τα ξαναβρήκε με τον Μαουρίσιο. Μη μιλάς έτσι, κορίτσι μου. Αυτό το δαχτυλίδι? Μου το χάρισε ο Μπόρις. Κυρία Μπεατρίς, η αλήθεια είναι ότι θα παντρευτούμε. Ναι. Και πότε λέτε να παντρευτείτε? Δεν έχουμε ορίσει ακόμη ημερομηνία, αλλά περίπου σε 3 μήνες. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι θα έχουμε συνέχεια γάμους. Αγάπη μου, δεν είναι καιρός να παντρευτούμε κι εμείς? Ναι, κάντε το κύριε Μπεατρίς. Μπεατρίς. Έλα, σταμπάτα τώρα. Στα αλήθεια θα παντρευτείς την Πέρλα? Γιατί όχι? Γιατί δεν τη γνωρίζεις καλά, Λούσιο? Ναι, αλλά τα λίγα που ξέρω για εκείνη με τρελαίνουν. Εγώ πάντως δεν θα παντρευόμουν με μια κοπέλα που δεν γνωρίζω. Ούτε εγώ. Αφού εσείς δεν είστε ρομαντικοί. Έχει διαφορά το να είσαι ρομαντικός από το να είσαι αφελής. Γιατί όσο και αν νομίζεις ότι ξέρεις κάποιον, ποτέ δεν θα είσαι σίγουρος πώς θα συμπεριφερθεί αυτός ο άνθρωπος σε μια δύσκολη στιγμή. Ντανιέλα. Ροντρίγκο. Ντανιέλα, έρχομαι σπίτι σου. Ροντρίγκο, κοίτα. Σε πήρα για να σου πω ότι αυτή τη στιγμή είναι στο σπίτι η καλή μου η φίλη Κάτια. Γι' αυτό δεν θα μπορέσω να σε δω μέχρι το βράδυ. Και δεν μπορείς να την ξεφορτωθείς? Όχι. Όχι, είναι αδύνατο γιατί έχω να τη δω πάρα πολύ καιρό. Ήρθε να μου πει συλληπιτήρια για το θάνατο του πατέρα σου. Τα συλληπιτήριά μου και σε εκείνον, Ντανιέλα. Μου λέει να σου μεταφέρω τα συλληπιτήριά της. Ντανιέλα, μόλις μπορέσεις να την ξεφορτωθείς, τηλεφώνησέ μου. Εννοείται, ξαδερφούλη. Θα τα πούμε το βράδυ. Αντίο. Ελάτε, πάρτε. Έλα, Άγγελ, βοήθησέ με. Ορίστε, παιδιά. Άλλος. Για τη βάφτιση. Πάρτε. Ωραία. Όχι, μην τα ανακατεύετε, θα με μπερδέψετε. Κάτω κάνετε. Άστο. Λούνα. Τι έγινε, Θεία? Από χτες προσπαθώ να σου μιλήσω. Για ποιο πράγμα, τι έγινε? Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Γιατί, Θεία? Γιατί ξέρω πως όταν ο Ροντρίγκο σε πλησίαζε, και το έκανε πολλές φορές, αυτή που επέμενε πιο πολύ από όλους να γυρίσεις ήμουν εγώ. Βέβαια το έκανα επειδή ήθελα το καλό σου, αλλά γελάστηκα. Και τώρα νιώθω υπεύθυνη για όσα έγιναν μετά. Θεία, μην ανησυχείς. Ειλικρινά, ο Ροντρίγκο για μένα αυτή τη στιγμή αποτελεί παρελθόν. Σημασία έχει ότι τώρα είμαστε όλοι μαζί και είμαστε ευτυχισμένοι. Και ο Μαουρίσιο φαίνεται πολύ χαρούμενος. Α, ναι, είναι χαρούμενος. Και έπειτα το γεγονός ότι βαφτίσαμε τον Οκτάβιο και ότι τον δηλώσαμε επίσημα μας έκανε πολύ πιο ήρεμος και πιο χαρούμενος. Τώρα μένει μόνο να πάρεις το διαζύγιό σου και μετά να παντρευτείτε. Ναι, αλλά πρέπει να γίνει γρήγορα, γιατί η Άλμπα και ο Μπόρις είπαν ότι θέλουν και αυτοί να παντρευτούν, αλλά ότι θα περιμένουν να παντρευτούμε εμείς. Γι' αυτό πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα. Συγγνώμη, τι λέτε? Ότι πρέπει να παντρευτούμε πολύ γρήγορα και ότι δεν πρέπει να περιμένουμε. Σε αυτό έχεις δίκιο. Όσο πιο σύντομα γίνεται. Αχ, Θεούλη μου, Ροντρίγκο. Δεν θα μάθεις ποτέ να βάζεις τα πράγματα στη θέση τους. Τι είναι αυτό? Α, Θεέ μου, τι ψάχνει πάλι αυτό το παιδί? Μάλλον κάτι σχεδιάζει πάλι ο Ροντρίγκο. Για όνομα του Θεού, με τρόμαξες. Πού ήσουν? Με την Κάτια, τη φίλη μου. Και ήσουνα όλη μέρα μαζί της? Δεν μπορούσα να την ξεφορτωθώ, Ροντρίγκο. Αν το έκανα θα καταλάβαινε ότι εσύ και εγώ κάτι περίεργο ετοιμάζουμε. Με πήγε για ψώνια. Γιατί πιστεύει ότι είμαι πολύ στενοχωρημένη με το θάνατο του μπαμπά σου. Φαντάζεσαι πόσο χρειάστηκε να προσποιηθώ, Αχ, ειλικρινά είμαι πτώμα από την κούραση. Εγώ όλη τη μέρα προετοίμαζα το αυριανό. Το αυριανό? Ναι, πήγα να αγοράσω μερικά πράγματα πρώτης ανάγκης. Ντανιέλα, όλα είναι έτοιμα. Κοίτα, σου σημείωσα στο χάρτη πώς θα έρθεις για να μην χαθείς. Αύριο πρωί-πρωί θα πάω στην τράπεζα για να βγάλω χρήματα από τη θηρίδα. Και θα σου τα δώσω ώστε να πληρώσουμε τον Ιγνάσιο. Και μετά από αυτό, αν θέλεις, πάμε στο συμβολιογράφο. Για να κάνουμε τη μεταβίβαση της κυριότητας της ιδιοκτησίας. Αλλά αυτά τα χαρτιά θα σου τα δώσω όταν μου φέρεις τη Λούνα στο εξοχικό. Λέω να πάμε να δούμε τον Ροντρίγκο αύριο. Χωρίς να τηλεφωνήσουμε πρώτα. Λες να μην είναι εκεί? Δεν ξέρω τι να σου πω, Αντρές. Μπορεί να μένει με την Ντανιέλα. Ας κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Εκεί, Λομπάρντο. Η Σουζάνα είναι. Σουζάνα, εγώ είμαι, η Παλώμα. Παλώμα, πώς είσαι? Καλά, καλά, εσύ? Ξέρεις, έτσι και έτσι. Σουζάνα, ο Ροντρίγκο είναι εκεί? Όχι, υποθέτω ότι θα έχει πάει να δει την αδερφή σου. Ξέρεις αν θα μείνει απόψε μαζί της? Πιστεύω ότι θα γυρίσει, γιατί μου ζήτησε να του ξυπνήσω νωρίς για να κάνει κάτι δουλειές. Αχ, παρόλο που όλα οργανώθηκαν μέσα σε μια μέρα, η βάφτιση ήταν καταπληκτική. Ναι, ήταν πολύ όμορφα και όλοι πέρασαν υπέροχα. Ο Ντάνι δεν κάφησε ούτε στιγμή με όλα αυτά τα πιτσιρίκια, αλλά όλοι έμειναν ευχαριστημένοι. Και εμένα μου είπε ότι χάρηκε πολύ που τον επιλέξαμε για νονό του Οκτάβιο. Ναι, και η Μαργαρίτα ήταν πολύ χαρούμενη. Θεωρώ ότι έκανες καλή επιλογή με τους νονούς. Εσύ θα είχες διαλέξει την Άλμπα και τον Μπόρις. Όχι, όχι, όχι. Η Μαργαρίτα και ο Ντάνι είναι τέλειοι νονοί. Αλήθεια? Ναι. Σε ευχαριστώ. Ήταν δίπλα στον Οκτάβιο από την πρώτη στιγμή. Ευχαριστώ. Γιατί με ευχαριστείς? Όχι, απλά νόμιζα ότι δέχτηκες να γίνουν νονή για να με ευχαριστήσεις. Έτσι, κούκλε μου. Όχι. Και χαίρομαι πολύ που μου λες ότι τους θεωρείς τέλειους. Κοίτα, μπορούμε να πούμε στην Άλμπα και στον Μπόρις να γίνουν νονή του δεύτερου μωρού που θα κάνουμε. Τέλεια. Ναι. Ήρθε η ώρα του. Ναι, πήγαινε τον για ύπνο. Έχει αλλάξει το ωράριό σου γιατί έμεινες ξύπνιος μέχρι αργά παίζοντας με τους θείους σου, το ξέρεις. Ροντρίγκο, θέλεις να γίνει αύριο? Ναι. Μα, μου φαίνεται πολύ βιαστικό. Ντανιέλα, σου είπα ότι τα έχω όλα έτοιμα. Εκτός από το πώς θα βγει η Λούνα από το σπίτι. Κάνεις λάθος. Έχεις σχέδιο? Ναι. Τι? Πρώτα τηλεφώνησα στον Ιγνάσιο να έρθει. Σήμερα. Πρέπει να τα έχουμε όλα έτοιμα σήμερα. Σε παρακαλώ, Ροντρίγκο. Σήμερα είναι Κυριακή. Τηλεφώνησέ του και πες του να έρθει. Και αν σου φέρει αντίρρηση, πες του πως με $50.000 τις εντολές τις δίνω εγώ. Εντάξει. Εντάξει. Γνάσιο, η Ντανιέλα είμαι. Ο ξαδερφός μου θέλει να σε δει. Ναι, ναι, εδώ, στο σπίτι μου. Μην αργήσεις, σε παρακαλώ. Θα τα πούμε. Τώρα πες μου εσύ, ποιο είναι το σχέδιο σου? Βρήκα ένα καρτοκινητό. Κανείς δεν θα μπορέσει να αναγνωρίσει τη σύνδεση. Θα αλλάξεις τη φωνή σου. Και με αυτό θα τηλεφωνήσεις στη Λούνα. Διασκέδαση. Ορίστε τον πιπερό, αλλά καίει πάρα πολύ. Να του το δώσουμε σε λίγο. Σήμερα ειδικά ξύμισε πιο νωρίς από ποτέ. Ναι, η γιορτή επηρέασε λίγο τις συνήθειές του. Θα πάω για λίγο στο γραφείο. Ναι. Ναι, θέλω να μιλήσω με τους μηχανικούς για ένα νέο έργο. Αυτό που έλεγες με τον Κάρλος. Ναι, θέλω να τους πω αυτά που μου είπε για να κάνουν τις αλλαγές μια και καλή. Ωραία, και θα μείνεις εκεί όλη τη μέρα? Έτσι λέω, μια και θα πάω από εκεί, λέω να μείνω και να κάνω όλα αυτά που πρέπει να κάνω. Μίλησες με τον Ντάνι? Όχι, δεν κανονίσαμε τίποτα. Τώρα θα τον πάρω. Και εγώ θα τηλεφωνήσω στο συμβολιογράφο στο Μεξικό, γιατί είπε ότι αυτή τη βδομάδα ο λογαριασμός του μπαμπά σου θα περάσει στο όνομά σου τώρα. Αχ, μακάρι να γίνει γρήγορα, Μαουρίσιο. Όχι, αγάπη μου, αν το λες για την εγγραφή του Κάρλος, σου είπα, θα την πληρώσω εγώ. Όχι, όχι, ειλικρινά, σε ευχαριστώ, αλλά όχι. Απλά θέλω να μιλήσω με τον Άγχελ για το σπα και μετά θέλω να πάω στη θεία μου και στη Μαργαρίτα για τα σπίτια. Ναι. Ναι, αλλά έχω κι εγώ ένα νέο, στο λέω. Εντάξει. Κρύωσε. Περίπου. Είναι ζεστό, δεν μπορείς να το πιείς. Γεια σου. Ήρθα να σε ξυπνήσω. Σε ευχαριστώ. Σου είπα να με ξυπνήσεις, μήπως και δεν άκουγα το ξυπνητήρι. Πού θα πας τόσο νωρίς? Πρέπει να κάνω κάποια πράγματα πριν να φύγω. Πριν φύγεις? Φεύγω ταξίδι. Και γιατί δεν μου είπες τίποτα? Γιατί δεν ήθελα να μου κάνεις σκηνή. Και πού θα πας? Θα πάω να βρω την ευτυχία, όπως μου ζητάς τόσο καιρό. Πότε το αποφάσισες? Χθες το βράδυ. Τακτοποίησα κάποια πράγματα για να μπορέσω να φύγω σήμερα κιόλας. Και πότε σκέφτεσαι να γυρίσεις? Α, όχι, όχι, δεν κατάλαβες καλά. Δεν σκέφτομαι να γυρίσω. Δεν πρόκειται να γυρίσω, τουλάχιστον όχι στο άμεσο μέλλον. Ροντρίγκο, γιατί μου το κάνεις αυτό? Χτες σου ζήτησα να πάμε ταξίδι και μου είπες όχι. Σουζάνα. Μην πεις τίποτα άλλο. Φτάνει. Η Ντανιέλα είναι πίσω από όλα αυτά, έτσι. Άκου. Άκου. Ζήτα από την Παλώμα να σε φροντίζει, εντάξει. Να σε φροντίζει όλο αυτό τον καιρό που θα λείπω. Αφού έψε τον πατέρα μου να τη βάλει στη Διαθήκη. Ροντρίγκο. Σουζάνα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μη μου το κάνεις αυτό. Κοίτα. Πες στην Παλώμα να σου αγοράσει ένα όμορφο σπιτάκι. Να σου δίνει ένα καλό μισθό. Να μπορέσεις να κάνεις τη ζωή σου. Καλημέρα, Λούσιο. Καλημέρα κύριε Μανουέλ, τι κάνετε? Πάει καιρός από την τελευταία φορά που σηκωθήκατε νωρίς. Όχι, απλά πρέπει να πάω για ψώνια στην άλλη άκρη της πόλης. Κύριε Μανουέλ, δεν σας ζηλεύω καθόλου με την κίνηση που έχει στους δρόμους. Δεν νομίζω να φτάσετε σήμερα. Έκανες πρόβατα βήματα? Ναι κύριε Μανουέλ, κοιτάξτε, νομίζω ότι τα κατάφερα γιατί μου έδειξε η Αλίσια. Αυτό ήταν το πόδι που με δυσκόλευε. Πότε θα καλέσεις για χορό την Πέρλα? Α, δεν ξέρω κύριε Μανουέλ. Όπως μου είπατε κι εσείς, θα μου πάρει το λιγότερο 3 μήνες για να μάθω. Και η ανάγνωση του βιβλίου για τον κινηματογράφο πώς πάει? Πολύ άσχημα κύριε Μανουέλ. Με πιάνει μια βαρεμάρα και κοιμάμαι. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω. Οπότε θα συνεχίσω να δουλεύω στο σπίτι μου, αλλά ελπίζω να μην με στήσει αυτή τη βδομάδα που κανονίσαμε. Όχι, όχι, τι λες? Δύναμη, Λούσιο, αισιοδοξία, όλα θα πάνε καλά. Τα λέμε. Τα λέμε κύριε Μανουέλ. Μπαμπά, πάμε? Έρχομαι, Αλίσια. Καλημέρα, αδελφούλη. Αλίσια, ξέρεις αν έφυγε ο Κάρλος? Μου είπε ότι θα έφευγε νωρίς, αλλά δεν ξέρω. Σήμερα θα παραιτηθεί οριστικά? Όχι, όχι, μου είπε ότι δεν θα παραιτηθεί μέχρι να είναι σίγουρος για το θέμα της σχολής. Ναι, καλά κάνει. Ναι, σήμερα επρόκειτο να λάβει κάτι χαρτιά για την αίτηση εγγραφής. Του είπα ότι μπορούσα να τη συμπληρώσω μέσω ίντερνετ, αλλά αυτός είπε ότι ήθελε να το κάνει ο ίδιος. Τον ήθελες κάτι άλλο εσύ? Όχι, τίποτα άλλο για την εγγραφή ήθελα να μου πει. Ναι, αλλά αυτό αργεί ακόμη γιατί πρέπει να τελειώσει με όλα τα άλλα πρώτα. Λοιπόν, πάμε γιατί θα αργήσουμε. Ναι. Γεια σου, Λούνα. Γεια σου. Καλή μέρα να έρθετε. Γεια σου, μικρούλη. Θα τα πούμε το βράδυ. Εντάξει. Γεια. Έλα, έλα αγάπη μου. Παλώμα, Αντρές. Τι κάνεις, Ροντρίγκο? Φεύγεις για ταξίδι, Ροντρίγκο? Ναι, ναι, πάω με κάποιους φίλους μου. Είναι κάποιοι καινούργοι φίλοι μου, εσείς δεν τους γνωρίζετε. Εσείς τι θέλετε εδώ? Θέλουμε να μιλήσουμε μαζί σου. Ναι. Αν βέβαια βιάζεσαι δεν πειράζει. Όχι, όχι. Πείτε μου, πείτε μου τι θέλετε. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι έχεις ήδη ενημερωθεί για τη διαθήκη του πατέρα σου. Άκου Παλώμα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ξέρω ότι ο πατέρας μου το έκανε αυτό για να μου μαυρίσει τη ζωή, αλλά κατά βάθος είμαι πολύ χαρούμενος που τα άφησε όλα σε σένα τελικά. Θέλω μόνο να σου ζητήσω μια χάρη, να πάρεις πολύ σοβαρά τη Σουζάνα, να την προσέχεις και να τη φροντίζεις. Ναι, ναι, φυσικά Ροντρίγκο. Και σε ευχαριστώ. Λοιπόν, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, ας πάμε όλοι στην ευχή του Θεού, όπως λέει και η Σουζάνα. Όχι, η αλήθεια είναι ότι ήρθα για να σου πω κάτι άλλο, Ροντρίγκο. Ξέρεις, εγώ δεν θέλω να αναλάβω τις επιχειρήσεις, οπότε εγώ και ο Αντρές σκεφτήκαμε ότι ίσως εσύ να ενδιαφερόσουν να αγοράσεις το μερίδιό μου. Αυτό που σου άφησε ο πατέρας μου. Ναι, σε ενδιαφέρει? Όχι, όχι Παλώμα, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου οι επιχειρήσεις της οικογένειας Λομπάρντο. Αντίο Αντρές. Αντίο Παλώμα. Γεια. Γίτσες, είσαι καλά? Αχ, σε ευχαριστώ. Αχ, ναι. Μήπως πεινάς? Όχι, όχι. Πάω να φέρω ένα ποτήρι νερό να πιω τα χάπια μου. Όχι, 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 όχι. Δεν θα κάνεις τίποτα. Θα καθίσεις εδώ, θα χαμηλώσεις και εγώ θα σου τα φέρω. Αχ, θα πεθάνω. Θα πεθάνω, Άγχελ. Τι είναι αυτό? Αχ, πρέπει να τηλεφωνήσω στη Λούνα, να της πω ότι δεν θα πάω. Γιατί είπατε ότι θα συναντηθείτε? Όχι, αλλά κάθε μέρα συναντιόμαστε. Ορίστε. Αχ, σε ευχαριστώ. Αχ, περίμενε πρώτα να πάρω ένα τηλέφωνο. Κούκλε μου, ομορφιά μου. Εμπρός. Πουπέ, πώς είσαι? Ντάνι. Εγώ είμαι. Είσαι άρρωστος? Καλέ, τι άρρωστος, έχω μια απέσια γρίπη, θανατηφόρα. Ναι, ακούγεσαι χάλια. Χάλια είμαι. Πες μου κάτι, ο Οκτάβιο είναι καλά? Ναι. Αχ, ευτυχώς. Φοβόμουν πολύ μήπως τον είχα κολλήσει. Γιατί είναι μωράκι και είναι ευάλωτο. Όχι, όχι, μην ανησυχείς, όλοι είμαστε καλά. Αχ, Ντάνι, ανησυχώ πολύ για σένα. Αχ, μην ανησυχείς, πήρα ήδη ένα χάπι για να πέσει ο πυρετός. Θα γίνω καλά. Καλά, πήγαινε στο κρεβάτι σου και πίνε πολλά υγρά, εντάξει? Εντάξει, αυτό θα κάνω. Αλλά νιώθω πραγματικά απέσια, πουπέ. Θες να έρθω να σε φροντίσω? Όχι, όχι. Είμαι στα αλήθεια μια πηγή μικροβίων. Κρατάω τεράστιες αποστάσεις από όλο τον κόσμο. Δεν θέλω να πάθει κάτι ο Οκτάβιο. Άλλωστε, έχω τον καλύτερο νοσοκόμο της χώρας. Ατσιου! Είσαι πράγματι πολύ άρρωστος. Γεια σου. Τι έγινε κούκλε, τι έγινε κούκλε μου? Όχι, 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 όχι μωρό. Ο Κάρλος μου είπε ότι με αυτές τις αλλαγές δεν πρέπει να αυξηθούν τα έξοδα. Οπότε αν οι μηχανικοί δεν δεχτούν θα τους δώσουμε το συμβόλαιο στο οποίο έγιναν οι αλλαγές για το ξενοδοχείο του Σίλβιο. Εντάξει. Τι ώρα είπαν ότι θα έρθουν οι μηχανικοί? Έπρεπε να είναι εδώ πριν από 15 λεπτά. Όχι, όχι, η ασυνέπεια είναι κάτι που απεχθάνομαι, Μπόρις. Στο μεταξύ μπορούμε αν θέλεις να τακτοποιήσουμε κάποια θέματα που εκκρεμούν ακόμα. Ωραία. Τηλεφώνησε στο συμβολιογράφο στο Μεξικό σου παρακαλώ. Εντάξει Μαουρίσιο. Ευχαριστώ. Κάθε μέρα που περνάει γίνεται όλο και πιο περίεργος. Δεν σας είπε που θα πήγαινε? Όχι. Μάλλον θα πήγαινε για κάμπινγκ, γιατί είδαμε... είχε το αμάξι του γεμάτο πράγματα. Ναι, το οποίο είναι πολύ περίεργο, γιατί του Ροντρίγκο δεν του αρέσει το κάμπινγκ. Ναι, αλλά άκουσες τι είπε, ότι πάει ταξίδι με κάποιους φίλους που γνώρισε πρόσφατα. Και αυτό είναι πολύ περίεργο, γιατί πού τους βρήκε? Εδώ και πολύ καιρό δεν έχει περάσει από το κλαμπ. Εμένα δεν μου είπε ποτέ ότι έκανε καινούριους φίλους. Ίσως να τους γνώρισε από την Ντανιέλα. Παλώμα, εσύ ξέρεις τους φίλους της Ντανιέλας? Γνωρίζω κάποιους παλιούς, αλλά εδώ και πολύ καιρό δεν ξέρω τίποτα για τη ζωή της αδερφής μου. Εδώ δεν έχει φέρει κανέναν. Από τότε που υπέγραψε τα χαρτιά με τη Λούνα και τον Μαουρίσιο και έμαθε ότι η αστυνομία δεν το ψάχνει, σπάνια έρχεται να μείνει σε αυτό το σπίτι. Ηρεμήστε, κύριε Σουζάνα. Είμαι σίγουρος ότι ο Ροντρίγκο θέλει να απομακρυνθεί λίγο, γιατί παρόλο που δεν θέλει να το παραδεχτεί, είναι πολύ πληγωμένος. Μήπως φοβάται ότι η αστυνομία θα έρθει να τον πιάσει? Παλώμα, το θέμα είναι ότι ο Ροντρίγκο έκανε κάτι πολύ κακό για να απαλλαγεί από τις άλλες κατηγορίες. Τι? Δεν έφταιγε αυτός. Νομίζω ότι η Ντανιέλα πλήρωσε κάποια χρήματα για να μπει στο αρχείο η υπόθεση. Ποια ήταν η καταγγελία? Η απαγωγή του παιδιού της Λούνας. Τρομερό. Σουζάνα, τώρα ειδικά πρέπει να σου βρούμε ένα σπίτι, όπως είπε και ο Ροντρίγκο. Όχι, Παλώμα. Αν ο Ροντρίγκο έχει μπελάδες, πρέπει να μείνω εδώ. Μήπως και χρειαστεί τη βοήθειά μου. Γεια σου, θεία. Γεια. Κατέβηκες πολύ γρήγορα. Ναι, γιατί το σανσέρ ήταν πάνω. Ωραία. Θεία, ο Ντάνι δεν θα έρθει γιατί είναι άρρωστος. Τι έχει? Τίποτα σοβαρό, γρίπη. Μα αφού χτες ήταν περδίκι. Ναι, αλλά αφού έδωσε τα δώρα στα παιδιά, βγήκε λίγο έξω με τον Άλχερ και νομίζω ότι πρέπει να κρύωσε. Και δεν θέλει να έρθει εδώ για να μην κολλήσει τον Οκτάβιο, γρίπη. Κατάλαβα. Περαστικά του. Ναι. Καλύτερα να μην βγεις, Λούνα. Ξέρεις τι θα κάνουμε? Μια και έχω να πάω μια παραγγελία στον κύριο Γκαμπριέλ, θα φέρω και σε σένα ό,τι χρειάζεσαι απ' έξω. Όχι, δεν χρειάζομαι τίποτα. Ησύχασε, θεία. Σίγουρα? Ναι, σίγουρα. Αν αλλάξεις γνώμη, θα βγω σε καμιά ώρα εγώ. Εντάξει. 24.800, 24.900, 25.000. Αυτά τα χρήματα είναι εντάξει. Θα τα κρύψω γιατί δεν θέλω να δει ο Ιγνάσιο τόσα χρήματα μαζεμένα. Ανοίγω. Έρχομαι. Γεια σου, Ιγνάσιο, τι κάνεις? Λοιπόν, έχει τα χρήματα. Ο ξαδερφός μου θα σου τα δώσει. Κάθισε, σε παρακαλώ. Ορίστε. 25.000 δολάρια. Τι τα κοιτάς? Λες να είναι πλαστά? Λυπάμαι, δεσποινής, αλλά πρέπει να τα ελέγξω. Αν θέλεις να τα ελέγξεις, κάντο στο αμάξι. Γιατί η Ντανιέλα και εγώ θέλουμε να φύγουμε. Α, καλά, καλά. Μην ανησυχείτε, σας έχω εμπιστοσύνη. Εντάξει, όλα εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, πού καταλήξαμε? Βρήκες το αμάξι που σου ζητήσαμε? Φυσικά και το βρήκα, κύριε. Έξω το έχω. Αν θέλετε να το δείτε, πάμε και τώρα. Θέλω απλά να φύγεις από το κτίριο για να συνεχίσεις την παρακολούθηση μέχρι να λάβεις νέα μας. Να ξέρεις ότι θα κάνουμε πάνω από 2 ώρες. Α, δεσποινής, μακάρι να είναι λιγότερο, γιατί αυτός ο κόσμος με ξέρει. Μπορεί να με αναγνωρίσει και να τυναχθεί το σχέδιο στον αέρα. Το καλό που σου θέλω, όχι. Γιατί αλλιώς δεν θα σου δώσω τα υπόλοιπα. Και η δεσποινής θα μου δώσει τα υπόλοιπα μισά. Όταν μου την παραδώσεις. Πες μου, ομορφιά μου, πες μου, πλασματάκι μου, τι έγινε? Α, πολύ σοβαρός σε σήμερα. Εμπρός. Γεια σου, αγάπη μου, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά. Τελείωσε το ραντεβού σου? Ναι, μόλις έφυγαν και οι μηχανικοί. Τακτοποίησες τις υποθέσεις σου? Ναι. Θα γίνουν όλες οι αλλαγές που μου πρότεινε ο Κάρλος. Α, ήταν καλές ιδέες δηλαδή. Πολύ καλές, πολύ καλές. Αφού σου το είπα, μέχρι και οι ίδιοι μηχανικοί ξαφνιάστηκαν. Ωραία, θα το πω στον Κάρλος για να χαρεί όταν τον δω. Σου έχω ένα νέο που θα σε ευχαριστήσει. Τι? Έχω μπροστά μου ένα φαξ όπου επιβεβαιώνεται ότι ο λογαριασμός στην Ελβετία πέρασε στο όνομά σου. Τηλεφώνησε στην τράπεζα? Όχι. Μου το έστειλε ο συμβολαιογράφος. Δηλαδή όλα είναι κανονισμένα? Περίπου. Αυτό που πρέπει τώρα να κάνουμε είναι να του στείλουμε μια επιστολή που θα αναγράφονται τα προσωπικά σου στοιχεία. Για να σου στείλουν ένα μπλοκ επιταγών. Αχ, αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα είχα πάρει ποτέ αυτά που μου άφησε ο μπαμπάς μου. Ευχαριστώ. Θεέ μου, έχω ταραχτεί πολύ. Μην το παίρνεις έτσι, αγάπη μου. Τουλάχιστον ξέρουμε ότι ο Ροντρίγκο δεν ενδιαφέρεται καθόλου να αγοράσει τα μερίδια σου. Και τι προτείνεις να κάνουμε τώρα, να μιλήσουμε στο Μαουρίσιο? Ακριβώς. Και αν ο Ροντρίγκο με πάρει σε κανένα 2 μέρες και μου πει ότι άλλαξε γνώμη? Αγάπη μου, με αυτά που μας είπε η Σουζάνα, είναι πολύ πιθανό η διαίσθηση που είχες ότι μπορεί να τους κυνηγάει η δικαιοσύνη να είναι σωστή. Και έπειτα με ανησυχεί πολύ η πιθανότητα ο Ροντρίγκο και η Ντανιέλα να κάνουν, δεν ξέρω, κάποια παρανομία. Τι εννοείς? Κάποιο είδους απάτη. Απάτη? Ναι, κάποια μεταφορά χρημάτων, κάτι που δεν το δηλώνουν, κάποια συναλλαγή, οτιδήποτε προς όφελός τους. Ναι, αυτό εξηγεί τη συμπεριφορά του Ροντρίγκο, γιατί δεν τον ένιωξε που ο θείος άφησε το μεγαλύτερο μέρος της κληρονομιάς σε μένα. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς θέλει ο Ροντρίγκο και η Ντανιέλα, να νομίζεις. Ότι δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα, αγάπη μου. Βέβαια. Και θέλουν να πάρουν πίσω αυτά που νομίζουν ότι έχασαν. Τελικά αυτός ο συμβολιογράφος φέρθηκε σαν επαγγελματίας, Ροντρίγκο. Έλα τώρα, τι επαγγελματίας. Ας είναι καλά η επιταγή που του έδωσα. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει έκανε τη μεταφορά πολύ γρήγορα. Τι ώρα είναι? Είναι περίπου 2:30. Ακριβώς όπως το υπολόγισες. Να πάρω τον Ιγνάσιο. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο Μαουρίσιο είναι στο γραφείο. Υπολογίζω ότι η Λούνα θα βγει από το κτίριο σε 5-10 λεπτά, αν όλα πάνε καλά. Ωραία, είμαι έτοιμος. Εντάξει. Πάμε. Θα μπορούσα να μιλήσω με την κυρία Λούνα Μεντόσα, σας παρακαλώ πολύ? Ναι, εγώ είμαι η Λούνα Μεντόσα, τι θέλετε? Σας τηλεφωνώ από τον Ερυθρό Σταυρό. Βρήκαμε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας σε μια τσάντα μιας κοπέλας που μόλις μας έφεραν. Τι? Ποιας? Το όνομα που γράφει στην ταυτότητα είναι Μαργαρίτα Λοσάνο. Η Μαργαρίτα, πώς είναι? Πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ σοβαρά. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Είναι ανάγκη να έρθετε γιατί έχει χάσει πολύ αίμα και σύντομα θα μπει στο χειρουργείο. Έρχομαι αμέσως από εκεί. Σας παρακαλώ, ελάτε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί η ζωή αυτού του κοριτσιού διατρέχει κίνδυνο. Ρόζα! Έλα εδώ, έλα. Ρόζα! Τι σου είπε, θα πάει στο νοσοκομείο? Φυσικά, μου είπε ότι θα πάει αμέσως. Τέλεια, τέλεια. Ρόζα, Ρόζα, πρόσεχε το μωρό. Συνέβη κάτι, κυρία? Ναι, η Μαργαρίτα είναι στο νοσοκομείο. Σταρ, μια περιασκέδαση. Αχ, Ροντρίγκο, αυτό το κινητό είναι καταπληκτικό. Πού το βρήκες? Το αγόρασα από κάτι τύπους που ασχολούνται με αυτά. Δεν ξέρω ακριβώς. Το έφτιαξαν. Του έβαλαν ένα μηχανισμό που αλλάζει τη φωνή των ανθρώπων. Το αγόρασα για παιχνίδι. Μου το χαρίζεις? Τι το θέλεις εσύ? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά μου αρέσει. Πολύ. Πάρ' το. Αχ, σε ευχαριστώ ξαδερφούλη μου, σε ευχαριστώ. Δεν το πιστεύω. Κοίτα κίνηση. Ροντρίγκο, χαλάρωσε, Ο Ιγνάσιο θα αργήσει να φτάσει στο σπίτι. Άλλωστε είναι πολύ πιο μακριά από εμάς. Δεν μου άρεσε καθόλου που είπες ότι θα πάρεις το αμάξι από το σπίτι του. Και πού αλλού ήθελες, στο σπίτι μου? Καλά, εντάξει, ξέχνα το. Ροντρίγκο, μην ανησυχείς. Ξέρω ότι είσαι αγχωμένος, αλλά μέχρι στιγμής όλα πάνε πολύ καλά. Αν συνοδέψει κάποιος τη Λούνα στο νοσοκομείο, το σχέδιό μας θα την αχτεί στον αέρα. Όχι, μην ανησυχείς καθόλου γι' αυτό. Κοίτα, ο Μαουρίσιο βρίσκεται στο γραφείο. Κι αν η Λούνα θελήσει να έρθει με τη θεία, θα το φροντίσει κι αυτό ο Ιγνάσιο. Αχ, θεία, απάντησε, σε παρακαλώ. Εγώ θα φύγω. Για το νοσοκομείο? Ναι, για το νοσοκομείο. Τηλεφώνησα στη θεία μου, αλλά λείπει και δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Να της δώσω κάποιο μήνυμα? Πες της ότι θα της τηλεφωνήσω από το νοσοκομείο όταν μου πουν κάτι οριστικό, γιατί μου είπαν ότι θα την έβαζα στο χειρουργείο και δεν θέλω να την ανησυχήσω νωρίτερα. Εντάξει. Δεν ξέρω πόση ώρα θα κάνω, γι' αυτό σε παρακαλώ πρόσεχε πολύ τον Οκτάβιο. Ναι, φυσικά κυρία. Αν πάρει ο κύριος, τι να του πω? Πες του να με πάρει στο κινητό. Αχ, δεν έχει μπαταρία. Πες του ότι θα του τηλεφωνήσω από κάποιο τηλέφωνο του νοσοκομείου, εντάξει? Αχ, δώστε μου να τον φιλήσω λίγο. Αχ. Όταν η Άλπα μου έκανε την ερώτηση «Θέλεις να με παντρευτείς?» εκεί τα χάσα τελείως. Και τι της είπες? Αυτό, ότι εγώ υποτίθεται πως έπρεπε να κάνω την ερώτηση, όχι εκείνη. Ναι, ήταν δύσκολο, ήταν όντως πολύ δύσκολο. Αν και με ενδιαφέρει η ουσία και όχι ο τρόπος. Αν η Άλπα με απέριπτε θα τρελαινόμουν. Είστε πολύ ερετευμένοι, έτσι? Ναι, δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς την Άλπα. Ναι, ξέρω πως είναι αυτή η αίσθηση. Ναι, η αγάπη άργησε να χτυπήσει την πόρτα, αλλά άξιζε που περιμέναμε, έτσι? Ναι. Χτες, όταν είδα εσένα και τη Λούνα εκεί στη βάφτιση, θυμήθηκα όλες τις συζητήσεις που είχαμε κάνει. Όχι, όχι, Μπορίς, μη μου τα θυμίζεις αυτά. Έχεις φοβερό υλικό αν θέλεις να με εκβιάσεις. Όχι, ακριβώς το αντίθετο. Σε διαβεβαιώ ότι από τότε που γνώρισες τη Λούνα, σε κάθε τι που έλεγες, φαινόταν πόσο πολύ ερωτευμένος είσαι. Ναι. Θυμάσαι τότε που νόμιζα ότι είχε συνωμοτήσει με τον Λομπάρντο για να σκοτώσει τη μητέρα της? Ναι, αλλά όλοι κάνουμε λάθη. Ναι, και τότε που νόμιζα ότι η εγκυμοσύνη ήταν ψέμα. Ναι, ναι. Η Λούνα είναι πολύ καλή. Όχι απλώς καλή. Δεν έχω ξαναγνωρίσει άνθρωπο σαν τη Λούνα. Είμαστε πολύ τυχεροί. Και την Άλμπα τη χρωστά σε μένα. Όπως και πολλά άλλα πράγματα. Έλα, σταμάτα, πλάκα σου κάνω, Μπόρις. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θέλετε να παντρευτείτε. Ευχαριστώ. Και συγκεκριμένα ήθελα να ζητήσω από σένα και από τη Λούνα να δεχτείτε να γίνεται κουμπάρι. Φυσικά. Είμαι σίγουρος ότι θα της αρέσει πολύ η ιδέα. Ωραία. Ωραία. Ψάχνω κάπου μία διεύθυνση.